συνεχίζει τις επισκέψεις του στην Δυτική Μακεδονία ο Κωστής Μουσουρούλης, ο συντονιστής για τη δίκαιη μετάβαση. Ο κ. Μουσουρούλης συναντήθηκε και με τον πρίτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και τα μέλη της συγκλήτου. Έχουμε στο δελτίο ειδήσεων του West τον πρίτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, τον κ. Θόδωρο Θεοδουλίδη. Καλησπέρα σας, κ. Θεοδουλίδη. Καλησπέρα, κύριε Βακατσά. Καταρχήν, ποιο είναι το πλάνο το οποίο παρουσίασε το Πανεπιστήμιο στον κύριο Μουσουρούλη? Είναι όλες τις μέρες εδώ, πραγματοποιεί επισκέψεις, θέλει να ενημερωθεί από τους τοπικούς φορείς για να είναι έτοιμο και το master plan αλλά και η έκθεση την οποία θα μας παρουσιάσει το επόμενο διάστημα για την απολιγνητοποίηση στη Δυτική Μακεδονία. Τι του παρουσιάσατε και ποιες είναι οι θέσεις του Πανεπιστημίου τώρα για την επόμενη μέρα από την βίαιη αυτή απολιγνητοποίηση που έρχεται? Πράγματι είχαμε την συνάντηση με τον κύριο Μουσουρούλη σε δύο στάδια. Στην αρχή είχαμε μία παρουσίαση της υφιστάμενης κατάστασης στο Πανεπιστήμιο. Του παρουσιάσαμε το στρατηγικό μας σχεδιασμό, παρουσία του Βρετανικού Συμβουλίου. Και στη συνέχεια ο ίδιος απίθυνε το λόγο στην ακαδημαϊκή κοινότητα μέσω της συγκλήτου. Θα έλεγα ότι ήταν αμφίδρομη η πληροφόρηση, δηλαδή του παρουσιάσαμε και εμείς την κατάσταση και το σχέδιο, αλλά ακούσαμε και από αυτόν, και αυτό είναι το σημαντικό για μας, τις δυνατότητες, τις αναπτυξιακές και τις χρηματοδοτικές που υπάρχουν. Φάνηκε από τη συζήτηση ότι ο κύριος Μουσουρούλης έχει πολύ μεγάλη εκτίμηση στα πανεπιστήμια και στα ερευνητικά κέντρα και τόνισε ιδιαίτερα το ρόλο που αυτά μπορούν να παίξουν στην επερχόμενη αλλαγή του οικονομικού μοντέλου στην περιοχή μας. Άλλωστε, αυτό θα έλεγα ότι ο ίδιος το έχει αποδείξει μέχρι σήμερα, καθώς στην προκήρυξη του Πράσινου Ταμείου έχει προδιαγραφεί μελέτη για την ζώνη καινοτομίας, την εξειδικευμένη αυτή που θα είναι πάνω στις καθαρές ενεργειακές τεχνολογίες, όπου ο κύριος δικαιούχος θα είναι το Πανεπιστήμιο σε σύμπραξη με το ΕΚΕΤΑ. Μας ανέλησε τις διάφορες χρηματοδοτικές ευκαιρίες που υπάρχουν και επίσης τόνισε το ρόλο που θα μπορούσε ενδεχομένως να παίξει το Πανεπιστήμιο στην υποβοήθηση των τοπικών φορέων όσον αφορά ορίμανση μελετών, υποβολή αναπτυξιακών σχεδίων και όλα αυτά. Πάντως είδαμε ότι αναφέρθηκε ο κύριος Μουσουρούλης στο αυτό που είπατε και εσείς για μια γενναία χρηματοδότηση στην έρευνα και την τεχνολογία. Αλλά σας θέλει και συνεργάτες σε αυτή την απολιγνητοποίηση, άλλωστε εσείς συμμετέχετε και στην Τεχνική Επιτροπή. Ακριβώς, ακριβώς. Πράγματι, ο ρόλος ενός πανεπιστημίου έχει δύο πτυχές μπορεί να έχει όσον αφορά την περιφερειακή ανάπτυξη. Αυτά αναφέρονται και στη βιβλιογραφία και σε προηγούμενες περιπτώσεις μετάβασης. Μπορεί να είναι αυτό το, πώς το λέμε με την καλή έννοια, το transactional, η συναλλακτική αλληλεπίδραση με την τοπική κοινωνία, αλλά κυρίως μπορεί να είναι το transformation, δηλαδή η μετασχηματιστικός ρόλος του Πανεπιστημίου στην περιοχή μας. Το έχουμε συνειδητοποιήσει αυτό και είχαμε την ευκαιρία μέσα από τη συζήτηση να δούμε πώς μπορούμε να συνεισφέρουμε. Πάντως βλέπουμε ότι ο κύριο Μουσουρούλη αυτή τη στιγμή, το οποίο το λένε και οι δήμαρχοι και όλοι οι φορείς που έκανε συναντήσεις, μέχρι στιγμής ακούει, δεν έχει προτείνει κάτι. Ίσως εσείς μπορεί να του προτείνετε το πώς και πρέπει να κινηθεί. Άλλωστε και ο ίδιος το είπε ότι αν δεν συμφωνεί σε κάτι η τοπική κοινωνία, δεν ξέρουμε κατά πόσο μπορούμε να το προχωρήσουμε. Αποφάσεις τι γίνονται στην Αθήνα. Εμείς έχουμε ήδη μια πολύ μεγάλη εσωτερική συζήτηση για το πλάνο με το οποίο έχουμε να προτείνουμε. Δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη. Κάποιους βασικούς άξονες του παρουσιάσαμε. Εντός των επομένων ημερών, εβδομάδων θα του το παρουσιάσουμε. Όλα αυτά θα είναι και μία εισρωή πληροφόρησης και δεδομένων προς τον σύμβουλο που καταρτίζει το Master Plan. Επίσης, του τονίσαμε το σημαντικό ρόλο που θα πρέπει να παίξει το Πανεπιστήμιο όσον αφορά την επανακατάρτιση
και την επανεκπαίδευση των εργαζομένων που προέρχονται από τη ΔΕΗ, οι οποίοι απασχολούνται έτσι σε εργασίες γύρω από την ΔΕΗ. Και επίσης του θέσαμε και το θέμα της υποστελέχωσης του Πανεπιστημίου μας, τόσο σε διοικητικό όσο και σε καθηγητικό προσωπικό. Ιδιαίτερα για το διοικητικό προσωπικό του προτείναμε την ιδέα της μετάταξης. Ναι. Προσωπικού από τη ΔΕΗ προς εμάς. Ο νόμος 46-43 δίνει πλέον αυτό το δικαίωμα. Και όσον αφορά την στελέχωση σε καθηγητές, τους ζητήσαμε να ενεργοποιήσει, και το έχει αυτό στο μυαλό του, τη λεγόμενη ρήτρα δίκαιης μετάβασης. Δηλαδή, όταν γίνεται μια κατανομή προσωπικού, ακόμη και σε καθηγητές, ό,τι παίρνουν οι άλλοι, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, λόγω της ιδιαίτερης αυτής κατάστασης, να παίρνει μεγαλύτερα έτσι, νούμερα. Ήταν μια πολύ έτσι, θετική συνάντηση. Θα υπάρχουν και άλλες συνάντησεις στον πολύ... κύριο Μοσουρούλη. Πάρα πολύ θετική, σε πολύ θετικό κλίμα. Εντάξει, εγώ στο πλαίσιο της Επιτροπής στην οποία προεδρεύω έχω σχεδόν καθημερινή επαφή μαζί του και μέσα από αυτή την επαφή προσπαθώ να μεγιστοποιήσω και την εμπλοκή του Πανεπιστημίου. Μάλιστα. Τώρα, με αφορμή που σας φιλοξενώ στο δελτίο ειδήσεων του ΓΑΣ, να έρθουμε λίγο και στη συνάντηση που είχατε με τον πρόεδρο της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης, τον καθηγητή τον Περικλή, τον ΜΥΤΚΑ. Ποιος ο στόχος αυτής της συνάντησης και τι αποτελέσματα είχαμε? Ναι. Γιατί είδαμε τον ξαναγήσατε και στις εγκαταστάσεις της Πανεπιστημιούπολης και στην ΕΖΕΠ. Ο ίδιος το ζήτησε. Αυτή ήταν μια πρώτη επίσκεψη, θα έλεγα, προεργασίας. Θα υπάρξει στη συνέχεια και μία δεύτερη πιο επίσημη επίσκεψη που θα περιλαμβάνει ξενάγηση και στις 5 πόλεις όπου δραστηριοποιείται το Πανεπιστήμιο. Όπως ξέρετε, ο κύριος Μίτκας είναι πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης, αλλά ταυτόχρονα, και αυτό είναι σημαντικό για μας, είναι και πρώην πρίτανης ενός πολύ μεγάλου Πανεπιστημίου του Αριστοτελείου. Και με καταγωγή από τη Φλόρινα ο κύριος Μίτκας. Ακριβώς. Οπότε κουβαλάει από πίσω του και μια τεράστια εμπειρία σχετικά και με τη διοίκηση και με την ανάπτυξη των πανεπιστημίων. Οπότε και στον κύριο Μίτκα παρουσιάσαμε την υφιστάμενη κατάσταση. Περιγράψαμε την ολοκλήρωση αυτού του μεταβατικού σταδίου, την προσπάθεια που κάνουμε για εξωστρέφεια. Του παρουσιάσαμε τα βασικά στοιχεία του Ιδρύματος. Μας έκανε πάρα πολύ εντύπωση ότι ήρθε προετοιμασμένος με φάκελο, με όλα τα στοιχεία και μας έκανε και πάρα πολλές διευκρινιστικές ερωτήσεις. Μιλήσαμε για το μέλλον του Πανεπιστημίου. Μας πληροφόρησε ότι θα υπάρξουν τους επόμενους μήνες, θα γίνει κατάρτιση των τετραετών προγραμμάτων συμφωνίας με το Υπουργείο. Είναι μια καινούρια προσέγγιση αυτή, όπου θα δεσμεύεται το Πανεπιστήμιο και το Υπουργείο για την πραγματοποίηση συγκεκριμένων πραγμάτων και δράσεων. Και στη συνέχεια έγινε και αυτή η επίσκεψη στην ΖΕΠ για να παρουσιάσουμε τη νέα Πανεπιστημιούπολη. Πάντως βλέπω ότι προχωράει η πορεία των έργων. Προχωράει το... Ναι. Το καλοκαίρι του 2021 θα είναι έτοιμο. Το ρώτησα στο τέλος, ο κύριο Μίτκα, την εντύπωση που αποκόμισε από όλη αυτή την ξενάγηση και την συζήτηση. Ξέρετε, είναι δύσκολο να εντυπωσιάσεις έναν τέτοιο άνθρωπο με αυτή τη τεράστια εμπειρία που έχει και από το εξωτερικό και από την Ελλάδα, από πανεπιστήμια. Και μας είπε ότι είδε μία ομάδα ανθρώπων που δουλεύει σοβαρά και μεθοδικά για να στήσει ένα ίδρυμα με ποιοτικά ακαδημαϊκά χαρακτηριστικά. Και αυτό μας, θα έλεγα, μας ενθάρρυνε. Πάρα πολύ. Μάλιστα. Τώρα, να έρθω λίγο και στη λειτουργία του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας μετά την πανδημία του κορονοϊού, μετά την καραντίνα. Λειτουργούσατε συγκεκριμένα. Τώρα, έχει επανέλθει η νέα κανονικότητα στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ή συνεχίζουν οι εξετάσεις, πώς θα γίνουν, πώς είναι, πότε θα μπούμε στη νέα κανονικότητα να επιστρέψουν και πάλι οι φοιτητές
στα έδρανα του Πανεπιστημίου. Κύριε Πρίτανη, ποια είναι η εικόνα? Όντως είχαμε και μία επιστολή από το Δήμαρχο Καστοριάς που μας παροτρύνει για την επιστροφή των φοιτητών. Το Πανεπιστήμιο όσον αφορά τη διοικητική του λειτουργία, πάνω κάτω έχει επανέλθει στην κανονικότητα. Όλοι οι υπάλληλοι είναι στις θέσεις τους και εργάζονται όλες τις υπηρεσίες κανονικά. Έχει ολοκληρωθεί εξ αποστάσεως εκπαίδευση εδώ και μία εβδομάδα και από σήμερα ξεκινούν οι εξετάσεις, οι οποίες η εξεταστική περίοδος θα κρατήσει μέχρι και τις 31 Ιουλίου. Όπως γνωρίζετε, το πολύ μεγαλύτερο ποσοστό εξετάσεων θα γίνει εξ αποστάσεως. Έτσι, αυτή τη στιγμή εκπαιδεύεται το προσωπικό, οι καθηγητές, πάνω στο λογισμικό το οποίο θα χρησιμοποιηθεί, ενώ έχουν ξεκινήσει ήδη και οι διαζώσεις εξετάσεις με όλα τα απαραίτητα υγειονομικά μέτρα που προβλέπονται. Άρα στο αμφιθέατρο δηλαδή δεν θα δούμε κανέναν φοιτητή πλέον. Όλα θα γίνουν μέσω τηλεδιάσκεψης, μέσα από τον υπολογιστή. Σχεδόν όλα. Τα μαθήματα στα οποία, που είναι λίγα αυτά που θα υπάρξει διαζώσεις εξέταση, όλα αυτά θα λάβουν χώρα στο κτίριο που είναι μέσα στην Κοζάνη, το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Μπακόλα και Σιαλβέρα. Σε εκείνες τις αίθουσες, όποιος καθηγητής έχει επιλέξει διαζώσεις, θα κάνει τις εξετάσεις του εκεί. Αυτό γίνεται για να μην φέρνουμε φοιτητές εδώ στα κύλα. Υπάρχουν, ξέρετε, διαδικασίες με τα λεωφορεία, πόσοι μπορούν να μπουν, πόσοι μπορούν να μετακινηθούν. Για να αποφύγουμε λοιπόν όλη αυτή την πολυπλοκότητα, κάνουμε τις εξετάσεις, συγκεντρώνουμε σε ένα κτίριο μέσα στην Κοζάνη. Είναι εύκολη η διαδικασία αυτή για το Πανεπιστήμιο? Δεν μιλάμε για την περίοδο των μαθημάτων, απλά οι εξετάσεις είναι ένα διαφορετικό κομμάτι σε σχέση με τα μαθήματα. Και γίνεται για πρώτη φορά, δηλαδή να δίνει κάποιους εξετάσεις έστω με τηλεδιάσκεψη. Όλα αυτά είναι μια μεγάλη πράγματι πρόκληση, στην οποία ανταπεξέρχεται νομίζω το Πανεπιστήμιο με επιτυχία. Βέβαια δεν έχει ολοκληρωθεί η εξεταστική περίοδος, αλλά νομίζω ότι είμαστε αρκετά οργανωμένοι και στο θέμα του αδιάβλητου των εξετάσεων πιστεύω ότι θα κάνουμε την καλύτερη προσπάθεια και θα έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα από όλα τα πανεπιστήμια της χώρας. Ήδη μέσω επιτροπών που έχουμε δημιουργήσει, που έχουμε συγκροτήσει, βλέπουμε πώς γίνονται οι εξετάσεις που έχουν αρχίσει στα άλλα πανεπιστήμια και προσπαθούμε να αποφύγουμε λάθη που έχουν γίνει. Η σκέψη και ο σχεδιασμός πότε είναι να επιστρέψει κανονικά το Πανεπιστήμιο, από το Σεπτέμβριο, από τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά 2020-2021, κύριε Πρίτανη? Ή και εκεί πάλι ακόμα υπάρχει ένας προβληματισμός ανάλογα το τι εξελίξει έχουμε με την πανδημία? Προφανώς, αλλά η απόφαση αυτή, όπως και για την εξεταστική και για τη λειτουργία στο εαρινό εξάμεινο, η απόφαση αυτή είναι κεντρική και ανήκει στο Υπουργείο. Νομίζω ότι μέχρι τέλη Ιουλίου, που είμαστε ανοιχτά, θα καταλάβουμε πού πάει το πράγμα με την πανδημία και θα πάρουμε τις αποφάσεις μας.